Η πίεση ψηλά του ΠΑΟΚ. Ο Μούργκ από Σαμάτα. Κρατάει ο Μούργκ για τον άλλον Αυστριακό. Το ΣΒΑΠ. Δεύτερο δοκάρι. Ευκαιρία που χάθηκε. Ο Μούργκ άφησε την μπάλα μπροστά του. Ο Ρομπέρς είχε πάρει μερικά βήματα. Τώρα βγαίνει στην κόντρα επίθεση η Ακλαρνάκας. Γρήγορα ο Φαράς πήρε από το Σολ. Από τα δεξιά έχει χώρο από εκεί ο Φαράς. Γαλλομαροκινός. Έκανε τη σέντρα σούτ από τον Σολ. Ισοφαρίζει ευκαιρίες εδώ η Ακλαρνάκας. Με αλλαγή κατεύθυνση ο Μουρ κάνει, δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του. Κουαλιάτα το σκέφτεται, σου το κάνει, διώχνει σε κόρνερ ο Αλομέροβιτς. Να και ο Κουαλιάτα. ΣΒΑΠ απέναντι, πάρα πολύ ωραία. Λες και έβλεπε το γήπεδο από ψηλά. Παλιά είναι καταπληκτική και ο Ντεσπότοφ κρατάει. Ωραία φάση για τον Πάκο. ΣΒΑΠ! 1-0. Δικό του το πρώτο γκολ στη σεζόν. Για τον ΠΑΟΚ, ο Αυστριακός ο οποίος δημιούργησε τη φάση, ξεδίπλωσε την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετική η μεταβίβαση της μπάλας προς τη δεξιά πλευρά. Ωραία την πέταξε μπροστά και ο Ντεσπότοφ. Ο ΣΒΑΠ ακολούθησε, πάτησε περιοχή, τράβηξε παίκτες και ενδιαφέρον ο Σαμάτα. Διάδρομος ανοιχτός για τον Αυστριακό. Ωραία σέντρα από τον Ντεσπότοφ. 1-0 ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 28. Κόρνερ για την Ακλάρνακας χαμηλά. Ο Μουρκ με... Όχι μακριά, το σούτι, μπάλα στο δοκάρι, ο Κοτάρχη ευθυνδιάζεται. Ευκαιρία με τον Φαράζ για την ΑΕΚ Λαρνάκας. Σαμάτα θέλει να παίξει με τη μία και το τακουνάκι από τον Δημητρίου που είχε μείνει πίσω. Πάω και επιμένει με Κουαλιάτα. Η μπάλα στον Οσντόεφ ψάχνοντας τον Ντεσπότοφ. Offside, δεν θα περάσει τίποτα επισήμως στην ατζέντα του αγώνα. Πάω φύγει εδώ με πολλούς παίκτες γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Η ετοιμιγωρία για τη φάση από τον κύριο Λουτσέσκου αφορά τον Λί Σαμάτα, στον οποίο φώναξε ότι γιατί δεν πήρε την μπάλα να κάνει κίνηση προς τα δεξιά, να ανοίξει προς τα δεξιά όπως το είπε χαρακτηριστικά και να φύγει μόνο σου. Ντεσπότοφ στα πόδια με τον Νότο. Ο Σντόεφ ψάχνοντας την τελική προσπάθεια έκανε την πάσα δυνατή. Περίμενε και ο Ντεσπότοφ να μην βγει. Offside ήταν και πάσα λίγο πιο δεν ήταν δύσκολο και όλα αυτά έφεραν σε πλεονέκτημα τον Αλομέροβιτς που μπλόκαρε. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά και παίρνει μια ακόμη μπάλα. Ο ΣΒΑΠ αφήνει ο ΣΔΟΕΦ για τον Μουρκ. Ο Μουρκ έχει την ευκαιρία του 2-0. Αυστριακή υπόθεση. Τα γκολ του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Ένα ο ΣΒΑΠ, ένα ο Μουρκ. Απόρρια πάντως και τα δύο γκολ όμορφων συνεργασιών. Μιχαηλίδης μπροστά για τον Μουργκ, έπαιξε ωραία σε πρώτο χρόνο με το κορμί και βρήκε και κοντρόλ μετά. Ο Μουργκ, ο Κουαλιάτα, η μπάλα στο ΣΒΑΠ με τη μία, Ντεσπότοφ ανεβαίνει για το overlap και ο Γιονιώτο, Ντεσπότοφ, καλό ήταν το shoot out. Στο 42. Τώρα με τον Ναούμ, από τη δεξιά πλευρά. Σέντρα καλή σε πρώτο κάρι. Ο Τσιφτής δεν βρίσκει την μπάλα στην έξοδο. Το γκολ από τον Καμπρέρα. Καμπρέρα είχε εύκολο έργο. Βρήκε την μπάλα μπροστά του. Και ένας από τους πιο παραγωγικούς παίκτες του Κυπριακού Πρωταθλήματος την προηγούμενη σεζόν. Τότε με τον Εθνικό Άχνας, τώρα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Αργεντινός ο Καμπρέρα. Βιερίνια περιμένει λίγο και το Σάστρε. Έκανε την κίνηση και ο Μπράντον Τόμας το πρώτο δοκάρι. Offside. Υπάρχει νομίζω υπόδειξη για offside, οπότε δεν θα μετρήσει αυτή η φάση. Δυνατή μονομαχία τώρα από το απόρρια αυτή η παλιά στον Τάισον και αυτό στο Βιερίνια. Για τον Πετούση που ανέβηκε και αυτός ο αριστερός μπακ της κυπριακής ομάδας. Ο Γιούρσκο στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σάντσες, ο Τσιφτσής, ωραία απόκρουση. Νάσμπεργκ μπροστά. Τάισον πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία Βραζιλιάνος. Έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα. Μπράντον Τόμας είχε επιλογή. Βιερίνια, ο Αλομέροβιτς αποκρούει. Αλλά υπάρχει πάλι υπόδειξη για offside. Και αυτή τη φορά διαμαρτυρίζουμε έχει και ο κύριος Λουτσέσκου. Έλα, 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 έλα.
Βιερίνια παίζει με τον Σάστρε που ανέβηκε όλη την πλευρά. Δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν με προβολή στην πορεία της μπάλας. Κανείς από τους δύο δεν την βρήκε. Τέλος. Τέλος το πρώτο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1.